Ο, αν δεν κάνω λάθος, και εγώ πρώτος. Είχαμε φιλοξενήσει τη δήμαρχο. Τη δήμαρχο, για αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο. Οι άνθρωποι ζουν στα διαμερίσματα κανονικά. Δεν υπάρχει καμία δομή. Ζουν και υπάρχουν στον ιστό της πόλης κανονικά. Και, ναι, υποστηριζόμενοι και, με υπηρεσίες από τους εταίρους της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Από την ΥΠΑ και Αρμοστία, έτσι δεν είναι. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και δήμινοι εταίροι, οι οποίοι αναλαμβάνουν να πλαισιώνουν τους ανθρώπους αυτούς, ναι, με υπηρεσίες. Σε συγκεκριμένο αριθμό διαμερισμάτων ανά πολυκατοικία. Να ρωτήσω. Ναι, υπάρχει σχεδιασμό του. Μένουν τώρα που πήγαν εκεί στην Απολωνία που είδαμε στα Λουτρά. Τα χρήματα που δίνουν στα σπίτια. Τα δίνετε εσείς, είπατε ρεμοστία ή... Όχι, οι συγκεκριμένες μετακινήσεις που έγιναν λόγω του επίγοντος και της εξέβρεσης στέγης, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην ενδοχώρα, ότι δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις, έγιναν απευθείας με κινητοποίηση χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, και θα, για αυτά τα συγκεκριμένα η συνεργασία θα γίνει με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ναι, γιατί είναι διαχείριση επίγοντος. Όπως και για τα υπόλοιπα κάμψη και σάιτς της χώρας. Σκέλος, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης έρευνα για πιθανή κακοδιαχείριση, έτσι όπως διαβάζουμε. Mm. Και έχει σηκωθεί και όλη η συζήτηση. Από το 2017 υπάρχει αυτό. Περί το τι έχει πίσω γίνει το 1,6 δις της Ευρώπης. Όμως πρώτα, επειδή τώρα παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα που φαντάζομαι είναι πολύ πιο ανθρώπινη από αυτές τις εικόνες που βλέπαμε στην Μόρια, όπως μας λέει εδώ ο τηλεθεατής ότι προφέρεται, και όχι Μόρια. Βάζουμε όλα εδώ πέρα και τις διορθώσεις, έτσι μας γράφει ένας τηλεθεατής. Λοιπόν, κυρία Στεφανάκη, αυτό που έχει συμβεί στον καταβλισμό της Μυτιλίνης εκεί στην Λέσβο, δεν το παρακολουθούσαμε τόσο καιρό. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ποιος ήταν ο λόγος να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση που έχει χαρακτηριστεί ως απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, όλη αυτή η διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αφίξεις, από τη στιγμή που έχει σταματήσει η μετεγκατάσταση από την Ελλάδα, υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος ουσιαστικά έρχεται, αλλά δεν φεύγει. Συνεπώς η διαχείριση της υποδοχής του γίνεται ένα δύσκολο καθήκον για το κράτος και για όλους όσους συνδράμουν, και πρέπει κάθε φορά να προσαρμόζονται, να υπάρχει ευελιξία να προσαρμοστούν σε πολύ καινούριες παραμέτρους οι οποίες διαμορφώνονται από αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση στα νησιά, και όχι μόνο στη Μόρια αλλά και στη Σάμο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Είπατε πριν ότι, και γενικότερα λέω εγώ στα νησιά, ο πληθυσμός που υπάρχει είναι διπλάσιος σχεδόν από την δυναμικότητα των χώρων υποδοχής στα νησιά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πολύ άμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Το ένα ζήτημα είναι πρακτικό της μεταφοράς και της εξέβρεσης θέσεων υποδοχής στην ενδοχώρα. Το άλλο ζήτημα είναι ζήτημα διαδικασιών στο νησί. Δηλαδή η διαπίστωση της ευαλωτότητας που επηρεάζει την ταχύτητα των διαδικασιών του ασύλου. Πρέπει όλα να πάνε γρηγορότερα. Και επειδή είναι και πολυπαραγωγικό και εμπλέκει αρμοδιότητες πολλών υπουργείων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Οικονομίας που διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί τα προγράμματα και τα εκτελεί και τα υλοποιεί, είναι απολύτως αναγκαίο αυτές οι διαδικασίες να γίνουν περισσότερο ευέλικτες και να γυρίσει η νοοτροπία στο ότι αντιμετωπίσουμε ένα... Έχει χρονίσει. Ναι. Και το ερώτημα είναι, επειδή ο υπερπληθυσμός δεν είναι κάτι που διαπιστώθηκε το τελευταίο μήνα, το τελευταίο δίμηνο, γιατί χρειάστηκε τόσο χρόνος για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Γιατί οι διαδικασίες είναι αργές? Γιατί δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα νωρίτερα και άρα μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση πέρασαν οι μήνες χωρίς να το καταλάβουμε? Και βεβαίως η αποσυμφόρηση θα γίνει. Το καταλαβαίνουμε. Εδώ φωνάζουν τα νησιά τόσο καιρό. Και περισσότερο αυτοί που μένουν, Μάριον, το καταλαβαίνουν και εμείς το συζητάμε. Αλλά θέλω να πω γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και αν θα βρεθεί τελικά μια λύση. Ή θα πούμε εντάξει, φύγανε 1.000, φύγανε 1.500, αλλά οι άλλοι ακόμα στριμώχνονται.
Για όλους αυτούς τους λόγους συμβαίνει η κατάσταση, δηλαδή και για την έλλειψη θέσεων υποδοχής επαρκών στην ενδοχώρα και για τις διαδικασίες και γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως είπα, να γίνουν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες, όλες οι διαδικασίες της διαχείρισης, να σκεφτούν όλοι και να σκεφτεί και το κράτος την δυνατότητα συνεργασίας και με φορείς προκειμένου να αντιμετωπίσει την άμεση κατάσταση παροχής ψυχοκοινωνικής βοήθειας, ιατρικών υπηρεσιών κτλ. Προκειμένου να μπορέσει να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση. Θέλω να το πω όμως, θέλω να το πω γιατί δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα έχει τεράστιο όγκο προβλήματος. Γιατί δεν γίνεται με την κατάσταση. Γιατί αυτά που ήταν στα νησιά λέγονται κέντρα υποδοχής. Έρχονται και φεύγουν. Πλέον δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Άρα μένουν. Άρα και μεγαλύτερα να φτιάχναμε. Θα είναι σαν να κάνουμε μόνιμους καταβλισμούς στα νησιά. Και δεν θα είναι καλό αυτό. Και σε συγκεκριμένα νησιά. Και σε συγκεκριμένα. Όχι, δεν είναι θέμα αν το δέχονται ή όχι. Θα κάνουμε σε συγκεκριμένα νησιά. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε κέντρα υποδοχής στα νησιά μας. Κέντρα μόνιμης εγκατάστασης. Αυτό θα αντιθεί όσον αφορά στις άλλες χώρες. Θα δεχτούν τους πρόσφυγες. Θα δεχτούν αυτούς που θέλουν να φύγουν. Θα υπάρχει επιστροφή στην Τουρκία. Έχετε κάποια εικόνα σε σχέση με τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Γιατί οι ροές συνεχίζονται και δεν φεύγουν, μένουν. Σωστό. Πάγια θέση της ΗΠΑ της αρμοστίας απέναντι στα ευρωπαϊκά κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διαπραγμάτευση του πακέτου της νομοθεσίας για το άσυλο είναι να υπάρχει μηχανισμός με την κατάσταση μόνιμος, προβλέψιμος και χωρίς καμία εξαίρεση. Να υπάρχει μόνιμος μηχανισμός με την κατάσταση. Αυτό ζητάει η ΗΠΑ αρμοστία, γι' αυτό δουλεύει. Αλλά η Ευρώπη βλέπουμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει αύξηση στις εισρωές, αντί να ασχολείται με τα νούμερα, θα πρέπει λίγο να ασχοληθεί και να αντιμετωπίσει την πρόκληση για τη διατήρηση των αξιών της. Κυρία Στεφανάκη, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και μας πιέζουν πάνω από το κοντρόλ, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, κάτι τελευταίο, έτσι όπως ξεκίνησε ο Νίκος σχετικά με τα κονδύλια. Mm-hmm. Εσείς έχετε εικόνα γενικώς πώς φεύγουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα? Δηλαδή αυτό που ακούμε, ότι τα παίρνουν, το πρώτο διάστημα ακούγαμε ότι πηγαίνουν πρώτα στις ΜΚΟ. Μετά ακούσαμε για απερίγραπτες καταστάσεις. Ποιες ΜΚΟ είναι αυτές και αν είναι ΜΚΟ πραγματικές, αν είναι μαϊμού, που πάνε τα λεφτά. Τώρα, αυτό έχει αποσαφινιστεί? Εγώ μπορώ να σας πω για την ΗΠΑ αρμοστία και μπορώ να σας πω λίγο γενικότερα. Η ΗΠΑ αρμοστία έχει λάβει 500 εκατομμύρια από το 2015 μέχρι και το 2018 για να στηρίξει το κράτος στην επίγουσα κατάσταση και σε υπηρεσίες που δεν θα μπορούσε από μόνο του να παράσχει. Και να τρέξει τα δύο πολύ μεγάλα προγράμματα, το ΕΣΤΙΑ, τη στέγης και του οικονομικού βοηθήματος. Λοιπόν, για αυτά όλα τα κονδύλια ο οργανισμός έχει μηχανισμούς ελέγχου, λογιστικούς κτλ. Δεν θα μπορούσε το κράτος να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνο του. Προφανώς θα χρειαζόταν φορείς να το συνδράμουν και έτσι ήρθαν οι διεθνείς οργανισμοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών κτλ. Που έχουν δοθεί. Δεν χρήματα... το ξέρει, γιατί σου είπα γιατί είπα την αρμοστία, 500 εκατομμύρια. Όχι, αν επαρκούν τα χρήματα αυτά, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι δεν έχουμε λεφτά για να τα κάνουμε όλα αυτά. Γι' αυτό φτάνουμε και σε αυτή την κατάσταση. Τα χρήματα που χρειάζονται είναι πολλά. Υπάρχουν όμως χρήματα. Εκείνο που θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η ταχύτερη διαχείρισή τους και απορρόφησή τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.